την πλάτη του στην Ελλάδα γυρίσουν οι Ρώσοι τουρίστες, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας καταγράφεται μεγάλη μείωση στις αφίξεις και στις εισπράξεις από τη Ρωσία. Συγκεκριμένα στο εξάμηνο, οι εισπράξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν μείωση κατά 23,4%, ενώ μόνο και το μήνα Ιούνιο μειώθηκαν κατά 14,9%. Αντιθέτως, οι εισπράξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 10,8%. Η Ελλάδα, όσο περνάει ο καιρός, και δείχνει μια στάση αρνητική απέναντι στην Ρωσία, για διαφόρους λόγους, πολιτικούς περισσότερο, με αποτέλεσμα να δυσανασχετεί και να προβληματίζεται ο Ρώσικος λαός για το κατά πόσον θεωρείται πλέον από τους Έλληνες ένας φίλος λαός. Κατά 7% έχουν μειωθεί μέχρι σήμερα οι αφίξεις των Ρώσων τουριστών στην Κρήτη, όπως εκτιμά ο Αντίπας Σιφάκης, ο οποίος δεν κρύβει την ανησυχία του για τις εξελίξεις. Οι αφίξεις της ρώσικης αγοράς έχουν μία μείωση της τάξης του 7% σε σχέση με το 2017. Η μέση διανυκτέρευση των Ρώσων είναι 10 μέρες. Να. Των Ευρωπαίων είναι κάτω από 7. Για πρώτη φορά στα χρονικά. Μάλιστα, για πρώτη φορά στα χρονικά, όπως υποστηρίζει ο Αντίπας Σιφάκης, απορρίπτονται αιτήσεις για την χορήγηση βίζας σε Ρώσους κληρικούς που επιθυμούν να κάνουν διακοπές στο νησί μας. Ο ίδιος μάλιστα διαθέτει πληροφορίες για δύο περιπτώσεις τις τελευταίες μέρες. Φτάσαμε στο σημείο να απορρίπτουμε και αιτήσεις βίζας σε Ρώσους ιερείς. Που σημαίνει ότι ακόμα και αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι ότι ενώνει την Ελλάδα με τη Ρωσία, πάμε και αυτό να το καταργήσουμε και να δείξουμε στους Ρώσους ότι ούτε και αυτό το υπολογίζουμε. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και 2-3 εβδομάδες. Και το Υπουργείο δεν μπορεί να το εξηγήσει. Μας παραπέμπει στην ελληνική διπλωματία. Από εκεί και πέρα τελειώνουν όλα. Η πτώση του ρουβλίου, όπως και η πρόσφατη κρίση στις ελληνορωσικές σχέσεις, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη μεγάλη μείωση των αφίξεων Ρώσων τουριστών, όπως σχολιάζουν τουριστικοί παράγοντες. Η Τουρκία γίνεται πλέον ένας φτηνός προορισμός. Η επόμενη μέρα, επαναλαμβάνω, έχει να κάνει με το ποια θα είναι η γεωπολιτική και πολιτική κατάσταση στη Μεσόγειο, ποια θα είναι η σχέση η δική μας, της Ελλάδας, με τη Ρωσία, εάν θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στα μέτρα που λαμβάνουν Ευρωπαίοι και Αμερικανοί κατά των Ρώσων.